Ήθελα να ευχαριστήσω και τους τέσσερις καταξιωμένους επιστήμονες στον χώρο που κινούνται, τις επιστήμες τους. Να τους ευχαριστήσω για την ενημέρωση την οποία μας έκανα. Μια ενημέρωση επιστημονική και υπεύθυνη, ώστε να πάψουν να υπάρχουν αυτές οι παραφωνίες που ακούγονται κατά καιρούς και που αποπροσανατολίζουν τον καθένα μας, εκεί που θα πρέπει να είναι η προσοχή μας και εκεί που θα πρέπει να είναι ο σκοπός μας. Ευχαριστούμε και τον Δήμο Καλαμάτας και τον κύριο Δήμαρχο για τη διοργάνωση αυτής της συνάντησης. Θα πρότεινα να γίνουν και άλλες τέτοιου είδους συναντήσεις, κύριε Δήμαρχε, ώστε να μην υπάρχουν σκιές σε όλη αυτή την προσπάθεια του Δήμου. Κοιτάξτε, έχω πάρα πολύ υπομονή, την έχω αποκτήσει, ξέρετε, από τη σχέση μου με τους ανθρώπους στην καθημερινότητα. Σας βλέπω, μη φοβόσαστε. Θέλετε να σας δώσω τα εύσημα για αυτά που λέτε και κάνετε? Δεν θα σας το κάνω. Αφήστε με λοιπόν να τελειώσω. Μας βομβαρδίζετε κάθε μέρα με κείμενα και απόψεις σας για το θέμα. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσετε να ακούσετε και τις δικές μας απόψεις. Πώς θα γίνει δηλαδή? Εκτός αν θεωρείτε τον διάλογο μονόλογο. Ακούτε τι σας λέω? Ώστε να μην υπάρχουν σκιές στην πορεία να αναπτυχθεί τεχνολογικά ο Δήμος, που θα είναι μια ανάπτυξη εποφελία και της τοπικής οικονομίας και των πολιτών του Δήμου, κύριε Δήμαρχε. Καλό βράδυ.